Γεια σας, είμαι ο Μυσήρας Πέτρος Γεωπόνος από το φυτώριο Όλυμπος. Βρισκόμαστε στη Κοκκινόγη Ελασσόνας σε έναν καρυδιώνα. Τα φυτά βρίσκονται στο δεύτερο έτος. Στο συγκεκριμένο λοιπόν φυτό, το οποίο δεν είχε την ανάπτυξη η οποία θα έπρεπε για κάποιους λόγους το πρώτο έτος, έγινε κοπή εδώ κάτω χαμηλά και το φυτό φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, έχει ένα ικανοποιητικό ύψος. Εδώ κάτω βέβαια χαμηλά βλέπουμε σακούλα προστασίας για τα ζωνιακτώνα, σακούλα με την οποία εγώ είμαι αντίθετος στην τοποθέτησή της. Η σακούλα βέβαια είναι χρώματος μπλε, λίγο καλύτερα, διότι στη συγκεκριμένη σακούλα είναι μπλε, δεν είναι άσπρη. Στη συγκεκριμένη σακούλα, στην μπλε σακούλα λοιπόν, μπαίνει προστασία UV, προστατεύει το φυτό περισσότερο σε σχέση με την άσπρη σακούλα, στην οποία δεν μπορεί να μπει προστασία. Καλύτερα είναι η σακούλα να αφαιρεθεί και εδώ κάτω χαμηλά να κάνουμε προστασία είτε με βορδιγάλιο πολτό, βορδιγάλιο πάστα με λίγο μείγμα οικολογικού χρώματος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την ανάπτυξη του φυτού. Εδώ συγκεκριμένα που θα εστιάσουμε με την κάμερα, το φυτό είχε το πρώτο στρες μέσα στο έτος, έχει τους οφθαλμούς ένα πάνω στο άλλο, φαίνεται χαρακτηριστικά. Πιο πάνω, αν θα ανέβουμε, βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο που έχει, που είναι σε έξαρση φέτος. Βλέπουμε τον πάνω οφθαλμό έτσι να χτυπάει λέμαργο, παθογένεια, δεν μας χρειάζεται, θα πρέπει να αφαιρεθεί, να κοπεί για να χτυπήσει από κάτω το κάτω μάτι αυτό εδώ, το οποίο είναι και ξυλοφόρο. Εμμυρολογιακά μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο δέντρο. Βρισκόμαστε 2 Ιουλίου του 2019. Θα πρέπει όταν το φυτό θα πάρει 20 πόντους ανάπτυξη, ακόμα 20 με 25 πόντους ανάπτυξη, θα πρέπει να κοπεί εδώ γύρω στους 1,70-1,60, αφαιρώντας τους λέμαργους οφθαλμούς τους πάνω. Θα πρέπει να κοπεί λοιπόν για να ξεκινήσει, ανεξαρτήτως εποχής, η ανάπτυξη και η διαμόρφωση του φυτού, είτε επιθυμούμε κεντρικό άξονα με ελεύθερους βραχιώνες ή με βραχιώνες ορόφους, είτε κύπελο.